ένα αστεράκι με Ιτάι, οι ράντες κάτω, αυτές που δένονται στη μέση, είναι δεμένες με τέτοια γωνία που μπορείς πάρα πολύ εύκολα να σουρώσεις το μεϊτάι σου και να το μαζέψεις ανάμεσα στα πόδια του μωρού. Αν έχω ένα πολύ νεογέννητο μωράκι που έχει τα ποδαράκια του έτσι, μικρό άνοιγμα, δεν αναγκάζω το μωρό να ανοίξει τα πόδια παραπάνω από όσο θέλει. Τα γονατάκια του χώνονται στην κοιλιά μου, εκεί. Είναι ψηλότερο από τον ποπό και η κοιλιά του με ακουμπάει, αλλά τα ποδαράκια είναι όπως τα έχει το μωρό από μόνο του. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να περάσω το ύφασμα ανάμεσα από το πόδι του, να φτάσω με το χέρι μου την άλλη άκρη, να το περάσω ανάμεσα από το πόδι του. Θα μπορούσα να το σουρώσω πάρα πολύ, όσο είναι το μωρό. Δεν θέλω όμως να αφήσω τα πόδια να κρέμονται κάτω. Θέλω τελικά να ανοίξει τόσο, ώστε να φτάνει από γόνατο σε γόνατο. Και έτσι όταν το σηκώσω, υποστηρίζω όλο το πόδι μέχρι το γόνατο. Όταν θα σηκώσω τη ράντα, το γονατάκι είναι εκεί ψηλά. Το ίδιο και με το άλλο. Αν είχα μία κάμερα να δω το μωρό μου από πάνω, θα έβλεπα ότι το μωρό μου έχει τα πόδια του ανοιχτά περίπου 90 μοίρες μεταξύ τους. Δεν είναι 180 μοίρες ευθεία, είναι έτσι. Χώνει τα γονατάκια στην κοιλιά μου. Όσο πιο μικρό είναι το μωρό, τόσο περισσότερο τα γονατάκια χώνονται στην κοιλιά μου. Όταν το μωράκι θα αρχίσει να μεγαλώνει, αυτή η γωνία θα παραμένει 90 μοιρών, αλλά θα αρχίσει πια να με αγκαλιάζει. Όπως μεγάλα παιδιά που τα κρατάμε αγκαλιά και αγκαλιάζουν το σώμα της μαμάς με τα πόδια τους. Σε Mate Eyes άλλης μάρκας, όπου οι ράντες είναι ραμμένες οριζόντια, όταν έχω δέσει γύρω από τη μέση μου, η ένταση εδώ είναι μεγάλη και δεν μπορώ να το μαζέψω κάτω από τα πόδια του μωρού. Γι' αυτό αυτές οι οδηγίες εφαρμόζονται μόνο με αστεράκια.